ήταν πολύ εύκολα. Ήταν λίγο περίεργο. Αλλά εξάντλησες και όλο το χρόνο, έμεινες μέσα μέχρι τις 12. Ναι, ναι, ναι. Πώς φάνηκε το θέμα της έκθεσης? Ήταν λίγο δύσκολο, ήταν λίγο περίεργο, αλλά νομίζω τα πήγαμε καλά. Επόμενο μάθημα? Το επόμενο μάθημα είναι τα αρχαία. Έχεις συγκεκριμένο στόχο? Ναι. Θέλεις να περάσεις ποια σχολή? Θέλω να περάσω πιο εγώ. Καλή επιτυχία. Ξεκινήσατε λοιπόν πανελλαδικές εξετάσεις στην ελληνική γλώσσα. Ναι. Πες μας πώς σου φάνηκαν τα θέματα σήμερα. Εντάξει, δεδομένου, επειδή εγώ είμαι πανεξεταστέως φέτος, ξαναδίνω, δεδομένου και ότι πέρυσι ήταν λίγο πιο χαλαρά τα διαβάσματά μου και αυτά, μπορώ να πω ότι τα θέματα ήταν αρκετά πολύ βατά, πολύ καλύτερα με πέρυσι. Και εντάξει, μόνο λίγο στο γαμμένα εκεί πέρα λίγο... Δεν το πολύ ήξερα αυτό, αλλά εντάξει, γενικά ήταν πολύ καλά τα πράγματα. Έχω πολύ θετικές βλέψεις για την όλη φάση. Τώρα θα δείξει. Τώρα εμείς τα ζάρια μας τα ρίξαμε και ό,τι μας φέρουν τώρα. Η καραντίνα σε βοήθησε να διαβάσεις, ίσως επειδή έμεινε σπίτι περισσότερο? Εγώ δεν πολύ κατάλαβα καραντίνα κιόλας, λόγω δουλειών εκεί στο σπίτι και οτιδήποτε. Αλλά μπορώ να πω ότι την ευρύτερη κοινωνία, ναι, τη βοήθησε, γιατί ήταν και τα μαθήματα στο σπίτι, δηλαδή οι μαθητές δεν χάνανε χρόνο να πάνε στα μαθήματά τους, να γυρίσουν. Μπορούσαν να κάνουν πολύ περισσότερα πράγματα, πιστεύω. Οπότε, ναι, σε γενικές γραμμές μπορώ να πω ευνόηση η καραντίνα. Για κάποια μαθήματα έγινε και μείωση της ύλη. Θέλεις να μας πεις αν αυτό σε βοήθησε? Εννοείται βοήθησε. Τώρα μας πετσακόψανε την ύλη και δεν βοήθησε αυτό το πράγμα. Ό,τι καλύτερο ήταν αυτό που μπορούσε να μας συμβεί, γιατί δεν νομίζω ότι προλάβω να την ύλη να τη βγάλω. Είναι εντελώς αντικειμενικά τώρα. Αλλά βοήθησε πολύ αυτό. Ήταν δηλαδή πολύ ό,τι καλύτερο μπορούσε να μας συμβεί. Για να δίνεις δεύτερη φορά σημαίνει ότι πού θέλεις να περάσεις, κάποιο στόχο και κάποιο σχολή, ποια είναι αυτή? Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πέρυσι είχα περάσει σε καλή σχολή. Πού έχεις περάσει? Σε τομέα του Πανεπιστημίου Πατρών στο Τεχνολόγων Γεωπόνων, εκεί σε εγκαταστάσεις στην Αμαλιάδα, που είναι λίγο πιο πρακτικά τα πράγματα που έχουν εκεί πέρα, τις εκτάσεις και αυτά. Αλλά εγώ το πάω για μηχανικός, δηλαδή θέλω να ασχοληθώ με αυτοκίνητα, μηχανάκι και τέτοια πράγματα. Οπότε ξαναδίνω, προκειμένου να έχω εγώ τη δυνατότητα να έχω το χαρτί μου, να έχω το μαγαζί μου, να μπορώ να το αναπτύξω στο μέγιστο καλύτερο βαθμό την αγάπη μου αυτή που έχω προς το άθλημα, να μπορώ να την κάνω και επάγγελμα και να μην έχω το παραμικρό εμπόδιο σε αυτό. Πώς θεωρείς ότι θα εξελιχθούν τα πράγματα γενικότερα και στην Ελλάδα, όσον αφορά και το δικό σου τομέα, είσαι αισιόδοξος? Στο μηχανηλίκι, μόνο ο Θεός πάνω το ξέρει αυτό το πράγμα. Εντάξει, όπως και να το κάνουμε τώρα, το μηχανηλίκι είναι ένας τομέας, επειδή με αυτό ασχολούμαι και με αυτό μπορώ να μιλήσω άνετα. Είναι ένας τομέας που, εντάξει, όλος ο κόσμος αυτοκίνητα έχει, τα αυτοκίνητα χαλάνε, γιατί κάνει και σαν εμένα που δεν είναι οικίσυχοι. Και εντάξει, τώρα όμως με την εξέλιξη της τεχνολογίας και με το επίπεδο που φτάνουν, πέρσι καμιά 15 χρόνια που η ηλεκτροκίνηση και γενικά αυτή η τομή η πιο οικονομική θα φτάσουν σε ένα σημείο που και εμείς στα συνεργεία θα έχουμε προβλήματα, γιατί τα ηλεκτροκίνητα δεν είναι σαν τα συμβατά αυτοκίνητα τα οποία θέλουν συντήρηση, έχουν πάρα πολλά κινούμενα μέρη, αυτά. Και εντάξει, το ζόρι θα αργήσει ακόμα να έρθει, αλλά πιστεύω θα έρθει και το ζόρι για μας τους μηχανικούς. Έγραψα μια χαρά. Τα θέματα ήταν εύκολα. Το θέμα ήταν το βιβλίο και η ανάγνωση του βιβλίου και η σχέση που έχουμε εμείς μαζί του. Πώς ανέπτυξες το θέμα? Ήταν προσωπική άποψη. Και έγραψα για μένα τι ήταν το βιβλίο και τη σχέση μαζί του και πώς διαμόρφωνω το προσωπικό μου χρόνο σύμφωνα με αυτό. Διαβάζεις λογοτεχνικά εξωτερικά έξω από το σχολείο βιβλία τον ελεύθερο χρόνο σου? Εντάξει, όχι τόσο όσο έγραψα, αλλά εντάξει. Έγραψα ότι διαβάζω, εντάξει. Ναι, αυτό ακριβώς. Τα θέματα ήταν αναμενόμενα? Όχι. Να πω την αλήθεια, εγώ περίμενα κάτι για περιβάλλον, ρατσισμό και τέτοια. Τώρα έπεσε βιβλίο, αλλά εντάξει, ήταν εύκολο. Έτσι κι αλλιώς. Με βοήθησε προσωπικά, γιατί δεν έχασα και χρόνο στο σχολείο που προχώρησα, οπότε καθόμουν να διάβαζα. Με το φροντιστήριο πώς γινόταν το μάθημα, μέσω... Διαδικτυακά, μέχρι 25 Μαΐου νομίζω, που πηγαίναμε κοντά, αλλά με αποστάσεις. Έχεις κάποιο συγκεκριμένο στόχο? Ναυπηγών μηχανικών είναι η πρώτη σχολή που έχω βάλει και μετά, εντάξει, ό,τι γράφει. Πώς βλέπεις το μέλλον γενικότερα, είσαι αισιόδοξος? Εγώ, σαν προσωπικά τα μου, είναι να είμαι αισιόδοξος. Ναι. Τώρα εντάξει, θα δείξει. Αναμενόμενα πώς θα κρίνετε? Εντάξει, ήταν. Όχι τόσο αναμενόμενα, δεν ήταν τόσο επίκαιρα, αλλά εντάξει, μια χαρά πιστεύω. Όλοι έξεσαι. Ήταν γενικό πολύ το θέμα, πιστεύεις? Όχι, εντάξει. Όχι, καλό ήταν. Πολύ καλό.
Ποιες, να μας πεις αν τηρήθηκαν κάποια διαφορετικά πράγματα, τα μέτρα για την δημόσια υγεία, για την... Εντάξει, αποστάσεις είχαν τα θρανία μεταξύ τους, οι επιτηρητές φοράγανε μάσκες, αντισηπτικά υπήρχαν στις τάξεις. Αυτά, εντάξει, τα κλασικά τώρα πλέον. Σε άγχωσε παραπάνω αυτή η διαδικασία ή... Όχι, καθόλου, το ίδιο πράγμα. Δεν νομίζω, όχι, το ίδιο. Επόμενο μάθημα που δίνεις? Δίνω την Τετάρτη μαθηματικά. Η περίοδος της καραντίνας, όλο αυτό που συνέβη με το κορονοϊό, πώς επηρέασε? Εντάξει, ήταν τα μαθήματα λίγο έτσι πιο δύσκολο να τα παρακολουθήσεις μέσω του υπολογιστή και αυτά. Αλλά εντάξει, νομίζω συνηθίσαμε, ναι, μετά από λίγο, ναι. Έχετε συγκεκριμένο στόχο? Συγκεκριμένο δεν έχω, εντάξει, ό,τι γράψουμε, θα δούμε. Θα δείξει. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Αναμενόμενα. Μια χαρά ήταν λίγο. Κανονικά ήταν τα θέματα. Τα περίμενε αυτό το θέμα εσύ να πέσει? Όχι, αλλά εντάξει, σιγά. Πώς ανέπτυξες το θέμα, πώς το προσέγγισες, τι... Το προσέγγισα. Εξαιρετικά γράφατε. Ναι, γράφαμε. Πώς ήταν το θέμα? Ήταν, έλεγε στην αρχή ποια έχει η γνώμη σου με την ποιήση και πώς διαμορφώνεις τον ελεύθερο σου χρόνο έτσι. Εσύ διαβάζεις στον ελεύθερο σου χρόνο βιβλία, λογοτεχνικά ή εκτός του σχολείου? Όχι, μόνο επιστημονικά. Σε δυσκόλεψε άρα? Όχι, δεν με δυσκόλεψε, γιατί τα έλεγε, έχει πληροφορίες στο κείμενο, πολλά πράγματα. Τι άλλα ερωτήματα, περίληψη, συνώνυμα, αντώνυμα, τι άλλο περιλάμβανε? Είχε κάτι σωστό λάθος, ανάλογα με το τι λέει το κείμενο, τα κείμενα μάλλον. Είχε περίληψη και δεν θυμάμαι τι άλλο. Πώς ήταν η περίοδο του κορονοϊού, της καραντίνας, επηρέασε αρνητικά, θετικά? Όχι, επηρέασε μια χαρά. Διάβασα πολύ περισσότερο από όσο γινότανε. Κάνα 9 ώρες. Πολύ περισσότερο, τέλος πάντων. Θετικό ήταν αυτό με τις εξετάσεις και όλα αυτά εδώ πέρα που έγινε. Στόχος συγκεκριμένος? Πολυτεχνείο, τώρα θα δούμε. Μπράβο, καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Πώς φάνηκαν τα θέματα? Μέτρια δυσκολίας. Εντάξει, υπήρχε κάποια δυσκολία και στην έκθεση αυτά που ζήταγε και στην περίληψη λίγο προσωπικά. Αλλά γενικά κομπλέ, δηλαδή... Εξάντλησες όλο το χρόνο σου, έτσι, κρύψε το κουδούνι. Ναι. Εντάξει, το τέλος βέβαια έλεγχα περισσότερο. Είχα τελειώσει 20 λεπτά πριν το τέλος. Και οι συμμαθητές το ίδιο έκαναν. Δεν βγήκαν πολλά παιδιά νωρίτερα από τις 12. Εντάξει, έπρεπε να ελέγξει, να διασφαλίσει. Τι περιέλαβες για το θέμα, τι περιέλαβες σε αυτό που έγραψες, πώς το... Ήταν σχετικά με την ποίηση, τη θέση που έχει ποίηση στη ζωή μας και την αξιοποίηση της ποίησης στον χρόνο του ανθρώπου, στον ελεύθερο χρόνο. Έγραψα ότι κατέχει σημαντική θέση, γιατί προωθεί την πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου και γενικότερα εξυπηρετεί το πνεύμα του. Εσύ σε ποια σχολή στοχεύεις να περάσεις? Εγώ δείξει επιχειρήσεων. Η περίοδος της καραντίνας πώς λειτουργήσε για τους μαθητές, θετικά, αρνητικά, με περισσότερο άγχος, περισσότερο διάβασμα? Ανάλογα, γιατί στο πρώτο μέρος της καραντίνας, που δεν είχαμε ούτε ανακοινώσεις από το Υπουργείο, ούτε κάτι, μια επίσημη τοποθέτηση. Ήταν δύσκολο, υπήρχε άγχος γενικότερα. Εντάξει, μετά ωστόσο είχαμε χρόνο, περισσότερο χρόνο που μας ωφέλησε. Και ανάλογα το άτομο πιστεύω αν ωφέλησε ή ανέβλαψε για το αποτέλεσμα. Στην αίθουσα τηρήθηκαν μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό? Ναι, όλοι οι καθηγητές είχαν μάσκες. Τα κρατούσαμε αποστάσεις, γενικότερα τα θρανία. Τηρήθηκαν. Τέλειες. Στο πρώτο μάθημα τώρα πας σε κάποιο φροντιστήριο, κάνεις μια βόλτα ή συνεχίζεις το διάβασμα για το επόμενο μάθημα? Όχι, για καφέ. Καλό καφέ. Έχει πιο πολύ χρόνο να διαβάσουμε και γενικά δεν μας δυσκόλεψε κάτι στο χρόνο που σπαταλάμε να πηγαίνουμε σχολείο, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι κάνουμε μάθηματα εξωσχολικά. Οπότε θεωρώ ότι μας βοήθησε όλους πιο πολύ. Καλά αποτέλεσμα.